Εδώ στο Άλσος, στη Νέα Φιλαδέλφια, όσοι έρχεστε, είναι σίγουρο ότι θα έρθετε και στο εκκλησάκι μας, στην Ζωοδόχο Πηγή. Ένα εκκλησάκι που έχει τρεις Αγίους. Τον Άγιο Λεύχιο, τον Άγιο Παρθένιο και φυσικά την Ζωοδόχο Πηγή. Ένα εκκλησάκι στο οποίο γίνονται πολλά μυστήρια. Ένα κλεισάκι το οποίο είναι κόσμημα για τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφίας. Ένα κλεισάκι το οποίο θαυμάζουν όλοι. Είναι περιποιημένο, είναι πεντακάθαρο. Χαίρεσαι όχι μόνο να το βλέπεις και να κάθεσαι, αλλά να είσαι μέρα νύχτα εδώ. Και αυτό οφείλεται στον πατέρα Χρήστο Δημητρόπουλο, ο οποίος είναι, όπως βλέπετε, σε μια γωνία και μας περιμένει. Εδώ, δεξιά, είναι ο Σταυρωμένος. Είναι ο Σταυρωμένος και βεβαίως εδώ θα γίνεται η αποκαθήλωση και όλα τα μυστήρια του Αγίου Πάσχα. Θα δούμε όμως με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό εδώ το εικόνισμα, ο Σταυρωμένος. Γιατί τοποθετήθηκε εδώ. Την ευχή σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε για ποιο λόγο τοποθετήθηκε εδώ ο Σταυρωμένος. Εσείς ξέρετε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ για να μάθουμε και να πληροφορηθείτε κι εσείς τους λόγους που τοποθετήθηκε ο Σταυρωμένος έξω από την εκκλησία. Όπως είπα, την ευχή σας και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου που έρχεσαι στο εκκλησάκι. Δική μου η τιμή. Δική μου η τιμή και η χαρά μεγάλη. Και εύχομαι ο Χριστός να είναι κοντά σας και η Παναγιά να σας έχει στην αγκαλιά του, τόσο εσάς όσο και την οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τώρα, οι λόγοι. Οι λόγοι. Είναι προσκύνημα στον αύριο χώρο, όπως συνηθίζεται σε πολλά μοναστήρια και σε χώρους έτσι που είναι προσκυνήματα, στους αύριους χώρους να γίνεται η αναπαράσταση και να απεικονίζεται ο Γολγοθάς. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι παράνομα κάτι τέτοιο, δεν είναι παράνομο, έτσι. Όχι. Πολλά μοναστήρια συνηθίζεται στους αύριους χώρους να υπάρχει. Άλλωστε, μπαίνοντας στην εκκλησία ή στον αύριο χώρο, όπως είπατε, και αντικρίζοντας αυτό το κομψό εκκλησάκι, έτσι, γιατί χάρη στη δική σας βοήθεια περιποίηζει, έχει γίνει αυτό το αριστούργημα εδώ, μέσα στο Άλσος. Πολύς αγώνας. Θαυμάζει τον Σταυρωμένο. Κάθεται, προσκυνάει, κάνει το σταυρό του και μετά μπαίνει στην εκκλησία. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι ένας προπόντος. Η νεολαία τι λέει. Η νεολαία πάρα πολύ το ευχαριστιέται. Τα βράδια που έχουμε εδώ, πολλή προσέλευση από νεολαία που έρχονται στο Άλσος. Έχει άλλη χάρη το βράδυ, φωτισμένο και φωτισμένο, δεν υπάρχει. Φωτισμένο, ναι. Έχει προβολής και είναι φωτισμένο. Φώτα έχουμε βάλει τα λουλουδάκια. Και έρχονται και μάλιστα περνάνε και το τυχάκι, όπως εχθές που είδαν νεαρό, και προσκυνάνε τον Σταυρωμένο με πολύ ευλάβεια και κατάνοιξη. Και μάλιστα ο ίδιος μου είπε, ο νεαρός αυτός, μου λέει, πάτερ, συγχαρητήρια για αυτό που βάλατε και κάνατε, γιατί μας εισάγεται, μου λέει, σε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι και ο Σεβασμιότατος που έχει ανοιχτό μυαλό θα του αρέσει. Το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω, γιατί είναι ένας άνθρωπος με όραμα και είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει τους πάντες και τα πάντα. Και του αρέσουν όλα αυτά, είναι κοντά στην νεολαία. Είναι νέος άνθρωπος, σαφώς είναι κοντά στην νεολαία. Νομίζω ότι είναι πρότυπο. Και ο κόσμος τον αγαπάει. Από τους ιεράρχες. Τον Σεβασμιότατο, τον Γαβριήλ, τον αγαπάει. Πάρα πολύ. Και είναι. Όχι μόνο στην δική του εδώ επαρχία, έτσι λέγεται. Όχι μόνο, όχι. Αλλά σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρότυπο για την ιεραρχία, νομίζω, σε θέματα επικοινωνίας με την νεολαία. Έχει βρει τρόπους και φόρμουλες για να πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο τους νέους. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πατέρα Χριστό, έχετε κατά νου, να το πω έτσι καταρχήν, κάτι άλλο τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θέλουμε εκτός να. Εκτός από τον Σταυρωμένο. Ναι, το δεξιό κλήτος, όπως βλέπουμε,
της εκκλησίας, το περιστήλιο, το αρχονταρίκι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά που είναι το περιστήλιο ανοιχτό, να το κλείσουμε, να το κάνουμε ένα παρεκκλήσιο του Αγίου Παρθενείου και μια αίθουσα μέσα, ώστε να μπαίνουν ο κόσμος και να μην βρέχεται και να μην κρυώνει το χειμώνα που έρχονται αρκετό εκκλησίασμα και να μας δίνει και εμάς μεγαλύτερο αέρα για να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και κάποια... Ναι. Γνωρίζω ότι, θα το πω όπως το λέει ο κόσμος λαϊκά, ταΐζεται γύρω στις 50-44, δεν θυμούμε 44 οικογένειες. Α, είναι αλήθεια λοιπόν. Πού βρίσκεται όλα τα ψώνια αυτά και τους δίνεται, κόσμο, τα αγαθά. Από το υστέρημα του κόσμου. Ο κόσμος όταν δει ότι υπάρχει αγάπη, ενεργητικότητα και αγάπη από τους ιερείς, δεν μας αφήνει. Ο κόσμος περιμένει να δει. Περιμένει να δει από μας μια καλή πρόθεση και μια καλή προαίρεση ψυχής. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος προσφέρει. Να επανέλθω στον Εσταυρωμένο πριν το κλείσουμε. Το Πάσχα εδώ τι θα γίνει? Εγώ είπα ότι θα γίνει η αναπαράσταση, ξέρω. Ναι, θα κάνουμε την αποκαθήλωση. Έχω έτσι κατά νου να κάνω την αποκαθήλωση. Θα είναι πολύ και... κόσμος έξω, θα γεμίσει. Έτσι, εδώ. Έτσι. Και εν πομπή να πάμε μέσα το σώμα του Ιησού μετά να το εναποθέσουμε πάνω στον επιτάφιο. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γίνεται σε κάποια μέρη και σε κάποιες εκκλησίες. Συγκεκριμένα το έκανε ο πατήρ Νεκτάριος ο Βιτάλης στον Άγιο Νεκτάριο στο Λαύριο. Ο Αείμνηστος. Ο Αείμνηστος. Ο Άγιος. Ο γέροντάς μου. Ω, πολύ ωραία. Μεγάλη ευλογία. Άγιος γέροντας. Και όταν το έκανε τη Μεγάλη Παρασκευή. Και τελευταία φορά που τον είδα και μου μίλησε, το έχω βάλει αυτό στην τηλεόραση, ήταν συγκινημένος. Μου έδωσε κάτι σαν να με αποχαιρετούσε. Το έχω. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την προσευχή που είναι πολύ περισσότεροι. Τι έγραφε αυτό, πατέρα Χριστό? Τι έγραφε? Υπεραγία Θεοτόκος. Νομίζω ότι σας έδωσε να έχετε στην αγκαλιά σας την Παναγία. Γιατί ο Άγιος Γέροντας, για μένα είναι Άγιος ο Γέροντας αυτός, επικοινωνούν. Συγκινείται κανείς όταν μιλάει. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Και βεβαίως να πούμε ότι ο κόσμος που έρχεται εδώ, που θαυμάζει, που μπαίνει με κατάνοιξη μέσα στην εκκλησία, στην Ζωδόχο Πηγή, που όπως είπαμε είναι με τρεις Αγίους, με τον Άγιο Λεύκιο και τον Άγιο Παρθένιο. Και την Υπεραγία Θεοτόκος. Έρχεται και για εσάς. Το ξέρω εγώ προσωπικά. Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Μην το λέτε. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα έρχεται γιατί βλέπει ότι γίνεται δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγώνας πολλής και να ανάβετε και κανένα κεράκι και για μας. Να μας δίνει δύναμη ο Θεός. Και εσείς να μας ευλογείτε. Πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η εκκλησία, το εκκλησάκι μας εδώ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα στο Άλσος. Το εκκλησάκι στην Ζωδόχο Πηγή, στον Άγιο Λεύκιο και στον Άγιο Παρθένιο. Ελάτε, σας περιμένουμε.